Συναδέλφοι σε συνάδελφοι, εργαζόμενοι, εργαζόμενες, νέοι και νέες, εκ μέρους των σωματείων που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, χαιρετίζουμε όλους όσους συμμετέχουν σήμερα στο συλλαλητήριο και δίνουν αγωνιστικό παρόν, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Η παραπέρα ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ είναι ένας νέος σημαντικός κρίκος στη στρατηγική της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, που υπηρέτησαν όλες διαχρονικά οι κυβερνήσεις από το 1990, οπότε ξεκίνησε στη χώρα μας με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης ότι έκανε τη ΔΕΗ κερδοφόρα και ανταγωνιστική, ώστε ισχυρά κεφάλαια να ενδιαφέρονται σήμερα για τις μετοχές της, είναι η άλλη όψη της επίθεσης που ξεδιπλώνεται για περισσότερα από 30 χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις ενάντια στα εργασιακά δικαιώματα των εργαζόμενων στην ενέργεια, αλλά και ενάντια στην ανάγκη του λαού για φθηνό ρεύμα. Οι αυξήσεις στα τιμολόγια της λαϊκής κατανάλωσης ξεπέρασαν το 150% από την έναρξη της απελευθέρωσης μέχρι σήμερα. Πάνω από 700 είναι οι εντολές που δίνονται καθημερινά για διακοπές ρεύματος από το ΔΔΕ εξαιτίας των οφειλών που τα φτωχότερα νοικοκυριά δεν μπορούν να ξοφλήσουν. Στην ΔΕΗ κυριαρχούν οι ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, η εργολαβοποίηση και οι ατομικές συμβάσεις. Υποδομές που χρησιμοποιήθηκαν με λεφτά του λαού αξιοποιήθηκαν από ιδιωτικούς ομίλους με την είσοδό τους στην αγορά για να πουλούν με τη σειρά τους πανάκριβο ρεύμα στο λαό πριν γίνουν μέτοχοι ή και ιδιοκτήτες των ίδιων των υποδομών. Τεράστιες παραγωγικές δυνάμεις που κάτω από άλλες προϋποθέσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν μοχλό για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών απαξιώνονται στο όνομα της απολιγνητοποίησης. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα της αγοράς ενέργειας όπως διαμορφώθηκε όλα αυτά τα χρόνια με το κράτος να πλειοψηφίσει μετοχική σύνθεση της ΔΕΗ. Τώρα η κυβέρνηση ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα προσβλέποντας σε μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα της διασυνδεδεμένης αγοράς κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη άρα και σε μεγαλύτερα κέρδη από επενδύσεις στη ΣΑΠΕ. Πρόκειται για ομή παραδοχή ότι τόσο η στρατηγική της απελευθέρωσης όσο και η πράσινη ανάπτυξη δεν συναντιούνται πουθενά με τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα και τις ανάγκες τους και ότι κάθε απόφαση για τη θωράκιση της κερδοφορίας της ΔΕΗ και των άλλων ενεργειακών ομίλων μεταφράζεται σε ακόμα χειρότερους όρους πρόσβασης του λαού στο αγαθό της ενέργειας. Τη στρατηγική αυτή υπηρέτησε με συνέπεια και ο ΣΥΡΙΖΑ που παριστάνει τώρα τον ανήξερο για το έγκλημα και ζητάει να διατηρήσει το κράτος την πλειοψηφία των μετοχών στη ΔΕΗ. Όχι μόνο στήριξε κάθε φάση της απελευθέρωσης αλλά έβαλε και πλάτη ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση για να λιανθούν και να απορροφηθούν λαϊκές αντιδράσεις σπέρνοντας αυταπάτες ότι υπάρχει και καλή απελευθέρωση. Αυτό έκανε για παράδειγμα με την απολιγνητοποίηση την οποία στήριξε ως κυβέρνηση και τώρα ζητάει να γίνει πιο ομαλά και με δίκαιο τρόπο. Δείχνει όμως η πραγματικότητα μετά την προώθηση αυτής της πολιτικής. Τετραπλασιάστηκε η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά. Αυξήθηκε το ποσοστό της ενεργειακής φτώχειας του λαού. Αυξήθηκε η ανεργία. Επεκτάθηκαν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας με μισθούς πείνας χωρίς συλλογικές συμβάσεις. Συνεχής περιορισμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Χειροτέρευση των μέτρων υγείας και ασφάλειας. Μεγαλύτερη εκμετάλλευση και καταστροφή του περιβάλλοντος
καθυστερήσεις και ακυρώσεις της μετεγκαταστάσεις. Αποδείχθηκε ότι όσο ο κλάδος της ενέργειας θα λειτουργεί με κριτήριο το κέρδος, τόσο περισσότερα θα πληρώνουν οι εργαζόμενοι και ο λαός, όπως και στο νέο βήμα της ιδιωτικοποίησης. Όσο για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ακρίβεια στην ενέργεια, αποτελούν επιβεβαίωση της λογικής: το καλοκαίρι θα καίγεσαι, το χειμώνα θα κρυώνεις και κάθε μήνα θα πληρώνεις. Για να διασφαλίζεται η κερδοφορία και τα προνόμια των επιχειρηματικών ομίλων, θέλουν ο λαός και οι εργαζόμενοι να πληρώνουν πανάκριβα για υπηρεσίες και αγαθά που θα έπρεπε και θα μπορούσαν να απολαμβάνουν σε πολύ χαμηλή τιμή. Αναδεικνύεται η ανάγκη τα συνδικάτα μαζί με τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις για αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, τις κοινωνικές παροχές, το ωράριο και τις συμβάσεις να φέρουν στο προσκήνιο και τα αιτήματα της προστασίας, της ζωής και του εισοδήματος των εργαζόμενων. Όπως το αίτημα για άμεση κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και την ενέργεια. Διεκδικούμε και παλεύουμε να μην προχωρήσει παραπέρα η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ για ενέργεια, κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Για μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 50% και κατάργηση των χαρακτιών για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά. Ούτε μέρα χωρίς τηλεθέρμανση, καμία σκέψη για αύξηση της τιμής της. Για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας για το έκτακτο προσωπικό. Για να μην εφαρμοστεί το σχέδιο διάσωσης της ΔΕΗ που χτυπάει τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Για αυξήσεις στους μισθούς. Για ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας. Για μέτρα προστασίας από την πανδημία. Να μην πληρώνουν οι εργαζόμενοι τα τεστ από την τσέπη τους, αλλά να αναλάβει το κόστος η εργοδοσία και το κράτος. Για ενίσχυση των δομών υγείας της περιοχής, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρία. Καμία συζήτηση για συγχώνευση και κλείσιμο κλινικών. Κάποιοι θα σκεφτούν ότι όλα αυτά δεν είναι εφικτά και ρεαλιστικά. Στον 21ο αιώνα, στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, αυτό που δεν είναι εφικτό και ρεαλιστικό είναι να επιστρέψουμε στις πηγές. Ο αγώνας για σύγχρονη ζωή και δικαιώματα θα είναι σκληρός, μακρύς και δύσκολος, αλλά μπορούμε να τα καταφέρουμε. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες! Η ΔΕΗ, η